Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε το Περιπρές παίρνει θέση για την πρώτη από τις παρουσίες του μέσα στην εβδομάδα. Η καλύτερη μας μέρα είναι πάντα Δευτέρα, έτσι. Λογικό είναι. Μετά από ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Γιώργος Παναγιωτίδης, Τάσης Σέρβας και Αντώνης Σακαλέας στα μικρόφωνα για να βάλουμε κάτω λίγο όλα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο, αρχής γενομένης από τα παιχνίδια της Super League, και να καταλήξουμε στο εξωτερικό εκεί που η αλήθεια είναι πως ό,τι και αν μπορούμε προσπαθούμε να αναλύουμε στις εκπομπές μας και να μιλάμε για ποδόσφαιρο, για τακτική, για λογική, έρχεται τότε να και τα διαλύει όλα. Τα διαλύει όλα. Τα καταρρύπτει. Ναι. Καλησπέρα καταρχήν, καλό μήνα να πούμε, και πριν ξεκινήσουμε, κάπου πέτυχα πριν μια ωραία εικόνα με το τι έχουμε να δούμε αυτό το μήνα. Να τη βρω, να σας τη δείξω. Έχει, πέρα από τα παιχνίδια του Champions League που είναι την επόμενη εβδομάδα, έχει το επόμενο Σάββατο Bayern Dortmund που κρίνει το τίτλο. Έχει Barcelona Atletico. Bayern Dortmund παίζει. Ναι, και είναι στο συν 2 η Dortmund. Τα έβλεπα παράλληλα τα δύο παιχνίδια το Σάββατο. Και εγώ γιατί τα είχα παίξει παράλληλα. Βάζει τα δύο γκολ η Dortmund και χάνει η Bayern τα άχαστα με τον Lewandowski. Τα είχα παίξει και τα δύο για επόμενο γκολ. Η Dortmund το έβαλε, οπότε... Νόμιζα θα πεις για φιλανθρωπικό σκοπό. Και το κακό είναι ότι το έβαλε γρήγορα Dortmund και είδα και την παράλληλη κεφαλιά του Lewandowski και το δοκάρι. Δηλαδή τα είδα και τα δύο. Τα εμπεδώσουμε. Λοιπόν, εκτός από αυτό, έχει το Barça Atletico την ίδια μέρα και το Juve Milan στην Ιταλία. Μετά την επόμενη εβδομάδα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια για τους προημιτελικούς, Champions League. Μετά έχει την επόμενη Κυριακή Liverpool Chelsea. Ακολουθούν οι ρεβάνες και το Champions League. Έχει Inter Roma αυτός ο μήνας. Έχει City Tottenham στην Αγγλία. Manchester United, Manchester City. Χαμός. Ωραίος Απρίλιος. Ναι, καλά θα περάσει. Έτσι όπως θα λες. Liverpool παίζει και με την Chelsea. Πόσο δύσκολα τα παιχνίδια έχει. Είναι το τελευταίο derby που έχει. Και είναι εντός έδρας. Ενώ η City δεν έχει παίξει με Tottenham. Όχι, θα παίξει. Η City έχει να παίξει δύο derby. Με την Tottenham και με τη United εκτός. Με την Tottenham θα παίξει νομίζω ακριβώς μετά το παιχνίδι του. Ευελπιστούμε η United να κάνει το χρέος της. Σε παρακαλώ. Μην με κοιτάς έτσι με στα μάτια. Τι. Γιατί. Κάπου δεν πρέπει να γκελάρει για αυτή η City. Έλεος. Είσαι United και είναι 1-1. Με τη City. Τι κάνεις. Τι κάνεις. Πού το δίνεις. Σε κάνουν 2-1 και έχεις την καζούρα στην πόλη σου ή τους κάνεις 2-1 και. Ναι, νομίζω ότι. Και ξυπνάς το τέρας. Σαν φίλα τη United, μάλλον έχουν. Επειδή έχουν τη City, σαν. Τους έχουν, μάλλον θα το δώσουν το παιχνίδι. Πάντως είδαμε ωραία πράγματα το Σαββατοκύριακο. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μία είναι η φάση του Σαββατοκύριακου. Ο Ιάγο Άσπας. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Το ανεβάσαμε και στο WordPress. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο από όλα τα δύο που να μένει τόσο πολύ. Έχει πολλά. Έχει το πανό της Dortmund, το είδατε. Ναι. Το κορεό. Φοβερό. Με το πατέρα και το γιο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι όπως αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Έχει και εδώ στην Ελλάδα, είδαμε ωραία πράγματα. Ρε σε Αντώνη, γιατί να μην είμαστε κι εμείς έτσι, ρε φίλε. Θα γίνουμε. Άμα το πρώτο είναι να το πιστέψουμε. Να είδες γέλαση. Το είναι... καταλαβαίνω, έχει δίκιο. Να το δίκιο θέλουμε γέλαση. Να γίνουμε. Όχι, και μετά να το πιστέψουμε ότι μπορούμε να γίνουμε. Πρώτα είναι να το θέλουμε. Το θέλουμε, άραγε. Το θέλουμε. Η πλειοψηφία το θέλει. Εμείς το θέλουμε σίγουρα. Το θέλει η πλειοψηφία. Γιατί η πλειοψηφία είναι κάθε φορά οι 30.000 που πάνε στα γήπεδα. Όχι. Υπάρχουν άλλοι 180.000 που δεν πάνε. Πρέπει να πάνε. Δεν λέω ότι πρέπει να διώξουμε αυτούς τους 30.000 που πάνε στα γήπεδα και να έρθουν οι άλλοι. Να υπερισχύσουν οι άλλοι όμως. Κοινοτροπία τους. Ακριβώς αυτό. Είδες πως φτάσαμε στο τέλος μια συζήτηση στην οποία θα μπορούσαμε, άμα θέλαμε, να την κρατήσουμε πάρα πολύ ώρα. Και όχι πως δεν θέλουμε, αλλά όσο και να το συζητούσαμε, εκεί θα. Είναι εκεί τόσο απλό και το κάνουμε τόσο δύσκολο. Εκεί θα καταλήγαμε. Λοιπόν, τι είδαμε το Σαββατοκύριακο. Τι είδαμε την Κυριακή κατά. Ξεκινάμε με τον πρωτοπόρο. Πάω και έκανε μια νίκη. Τυπική νίκη αύρα πρωταθλητή. Έτσι θα τη χαρακτηρίζω εγώ. Ο κακός Πάω, έτσι. Εγώ συμφωνώ με τον Αντώνη. Δηλαδή, και το βλέπουμε αυτό και στα τελευταία παιχνίδια γενικότερα. Ο ΠΑΟΚ παίζει όσο χρειάζεται για να πάρει αυτό που πρέπει. Μπαίνει, βρίσκει τον γκολ με φάσεις όπως χθεσινή, με μια στατική φάση από την ποιότητα από τους ποδοσφαιριστές του, γιατί έχει ποιοτικούς παίκτες. Και από εκεί και πέρα διαχειρίζεται απλά το μάτς, χωρίς να κάνει τίποτα. Σε ένα φίλο του ΠΑΟΚ, το μέσο του φτάνει αυτό, το να βλέπει μια ομάδα. Εδώ που φτάσαμε τώρα, νομίζω ναι. Εδώ που φτάσαμε τώρα.
Εντάξει, το ότι έχει τέτοια εικόνα δικαιολογημένο είναι, γιατί ο Πέλκα ήταν εκτός ρυθμού. Εννοείται και γνωρίζουμε τα μειονεκτήματα που έχει από τον ποδοσφαιριστή που δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μια ομάδα η οποία έχει μάθει να παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Κάνει το δικό του. Λογικό ήταν να μην υπάρχει, δηλαδή ο Πάκο δεν είχε καθόλου κίνηση στα μεσοδιαστήματα. Ας ξεκινήσω... Καθόλου κίνηση στο χώρο που θα έπρεπε για να μπορέσει να ανέβει πάλι σωστά μπροστά. Ας ξεκινήσω το τέλος. Ο κύριος Ράσταβατς, ο προπονητής Ξάνθης, είναι φίλος εκπομπής. Σίγουρα. 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, γιατί ξεκίνησε την ένδειξη τύπου και για δύο λεπτά μίλησε καθαρά τακτικά. Καθαρά. Ανέλησε το πλάνο του. Γεια σας, είμαι υπερήφανος για τους παίκτες μου που σε ένα παιχνίδι που ήταν αρκετά περίεργο για μας έδωσαν το καλύτερο τους αυτό. Και είπε ο άνθρωπος, εμείς ξεκινήσαμε το παιχνίδι θέλοντας να γεμίσουμε τη μεσαία γραμμή, γιατί ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ όταν βρίσκει μια ομάδα που τον δυσκολεύει στη μεσαία γραμμή αργεί να δημιουργήσει επιθέσεις. Δώσαμε βάρος στα δύο ακραία μπακ του ΠΑΟΚ, γιατί ξέρουμε ότι δημιουργεί πάρα πολύ από εκεί, και προσπαθήσαμε να βγάλουμε μια γρήγορη πάσα στους ακραίους μας σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ ανέβαινε να το χτυπήσουμε. Στη μετάβαση την επιθετική του Ξάνθης, στην αμυντική μετάβαση του ΠΑΟΚ. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της ένδειξης τύπου, η οποία ήταν 25 λεπτά, πέραν των ομάδων της Αθήνας των Τριών και του Άρη, δεν θυμάμαι σε άλλο εκεί που έχω πάει και να είναι τόσο μεγάλη στην ένδειξη τύπου, με ερωτήσεις όχι τυπικές, ακόμα και τακτικές. Γι' αυτό αναφέρθηκα στον Ράσαβατς και τον αποκάλεσα φίλο Ζακουμπίδη, γιατί είχε διάθεση να μιλήσει τακτικά. Για παράδειγμα, ρωτήθηκε για την επιλογή που έγινε στο μαρκάρισμα του Βιερίνια. Και τον τρόπο και τον ποδοσφαιριστή που ουσιαστικά ξεβολεύτηκε να μαρκάρει τον Βιερίνια. Και είπε ο άνθρωπος ότι δεν μαρκάραμε τον Βιερίνια, μαρκάραμε τον καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος. Έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος, όσο σε καμιά άλλη ομάδα ποδοσφαιριστής, δεν αλλάζει τον ρυθμό της, την εικόνα της και την επιθετικότητά της όσο Βιερίνια στον ΠΑΟΚ, και αγωνιστικά και ψυχολογικά. Τόσο καταλυτικός ο ρόλος του, εν ολίγης, που έπρεπε να, θέλοντας και εμείς, να πάμε να το περιορίσουμε. Που είπε ότι απέναντί μας έχουμε έναν παίχτη, ο οποίος, ουσιαστικά αυτό έλεγε, ο οποίος είναι ώρες-ώρες που αυτή η ομάδα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κρέμεται από αυτόν. Μπορεί να κάνει κάτι και να την ανεβάσει όλη. Να αλλάξει με μια στιγμή ποιότητα σε όλο το παιχνίδι, όπως έκανε στο Αγρίνιο πολλές φορές. Το είδε στο Αγρίνιο, δηλαδή δεν, ήταν, δεν είναι κάτι που το είχε δει πριν από δύο μήνες και είπε: α, μπορεί να το κάνει αυτό. Το έκανε. Ναι, ναι, έτσι. Από μια έμπνευσή του, η εικόνα του ΠΑΟΚ άλλαξε. Ήταν άλλος ΠΑΟΚ μέχρι το Σπιτουβιρίνιο και άλλος μετά. Γι' αυτό τον ανέφερε στο Ριζοκοπίδη, γιατί είχε διάθεση να πάει να μιλήσει τακτικά. Σε ένα παιχνίδι που ήταν ζορισμένο. Σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του συμπλήρωσε 10 αγώνες χωρίς νίκη. Σε ένα παιχνίδι που ερωτήσει από κάποια στιγμή ήταν και μετά θα σωθούμε. Πόσους βαθμούς θέλουμε για να σωθούμε? Έχουμε 4 παιχνίδια. Μας φτάνει μια νίκη? Γιατί η Ξάνθη έχει παιχνίδια με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Άρη και Απόλλωνος Μύρνης. Και η λογική ερώτηση ήταν, σαν να το έλεγαν, ξέρεις τι, okay, το κερδίσουν το Απόλλωνος Μύρνης. Ωραία. Πού θα πάρουν, τι μας φτάνει? Και είπε ο άνθρωπος, όχι, δεν μας φτάνει. Θέλουμε ακόμα μια νίκη. Πού θα τη βρούμε? Και θα ψάξουμε να τη βρούμε. Παίζουμε, λέει, με την ΑΕΚ. Είναι μια πρόκληση για μας αυτό το μάτς. Μπορεί κάποιος να το θεωρεί χαμένο, αλλά εμείς μπορούμε να πάρουμε κάτι από αυτό. Να το παλέψουμε. Γιατί αν ξεκινήσουμε να σκεφτούμε ότι είναι χαμένο, θα το χάσουμε. Ναι, ήταν από τις συνεντεύξεις τύπου που γενικά έχω μια εκτίμηση στο Ράσταβατς για τη δουλειά του, για την ομάδα που. Για τη σοβαρότητα που έχει σαν προπονητή. Και γιατί δουλεύει και μια ομάδα η οποία είναι λίγο δύσκολη, περίεργη, παράξενη. Είναι μια ομάδα η οποία πέφτει το βλέμμα αρκετών, γιατί είναι ομάδα που έχει δώσει το ελληνικό πρωτάθλημα και παίκτες και προπονητές. Ο Ράσταβατς θεωρώ ότι το έχει καταλάβει αυτό και προσπαθεί να δει αν μπορεί και αυτός να φτιάξει την καριέρα του μέσα του Ξάνθης. Πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος, θεμητότατο είναι αυτό. Και γι' αυτό πιστεύω μιλάει και ποδοσφαιρικά αρκετές φορές. Δηλαδή, χθες η ανάλυση του για το τι πράγματα είχε στο μυαλό του και πώς του βγήκε και πώς δεν του βγήκε. Για το Βιερίνη, για παράδειγμα, είπε χαρακτηριστικά: θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο τα πήγαμε πάρα πολύ καλά στην πλευρά του. Τον ζωρίσαμε αρκετά, γιατί προσπαθήσαμε να τον ζωρίζουμε στο γήπεδο δύο φορές. Σαν να λέει, προσπαθούμε να τον ζωρίσουμε μία στη μεσαία γραμμή, και αν περάσει από εκεί, να έχουμε και κάποιον άλλον. Και μετά είπε ότι όταν άλλαξε πλευρά,
μετά τα πράγματα έγιναν σφρέκα για μας, γιατί για εμείς αλλάξουμε πλευρά. Αν με ρωτήσεις για ποιο λόγο πλην της Ξάνθης περιορίστηκε ο Βιερίνια, θα σου έλεγα ότι είναι ο Πεδεδρίκη. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Πεδεδρίκη στην ανάπτυξη γενικότερα της ομάδας, είναι τόσο έξω ομάδας οι κινήσεις που κάνει και ο τρόπος που κινείται, που νομίζω ότι πραγματικά περιόρισε και ο ίδιος το παιχνίδι του Βιερίνια. Δηλαδή πολλές φορές, αν παραδείγματος χάρη θα φανταστεί τότε τον Τρεις φορές τον φώναξε στο πάγκο. Μπράβο. Αν φανταστεί τον Πίσιφα πώς λειτουργεί σε εκείνη τη θέση που την ξέρει πολύ καλά. Ή ακόμα και ο Ζαμπάου να παίζει από εδώ ή ο Λιμιός. Και ο Αλκαντουρί. Και ο Αλκαντουρί. Τακτικά. Το ίδιο. Πολύ καλύτερο. Σε καλύτερο επίπεδο από τον. Καταλαβαίνεις πόσο και ο ίδιος ο Βιερίνια έχει περισσότερες επιλογές, μπορεί να ελιχθεί καλύτερα. Θέλω να πω ότι επειδή πραγματικά από ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών, δύο ποδοσφαιριστές, ειδικά στο συγκεκριμένο κομμάτι που θέλει ποιότητα, είναι το μισοεπιθετικό κομμάτι που χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αν δεν είσαι καλημέρα, θέλοντας και μη, μετά περιορίζεσαι πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο. Γενικότερα, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει όλη αυτή τη χρονιά, όλη αυτή την πορεία του, ότι στηρίζεται κυρίως την ομοιογένεια που έχει η ομάδα του. Στις γραμμές, χθες για παράδειγμα, μόλις άλλαξαν οι ισορροπίες στην άμυνα, όταν ανέβηκε ο Βιερίνια που μπήκε ο Γιαννούλης στο αριστερό άκρο, έγινε εκείνο το ένα λάθος που έφερε τον γκολ στο τέλος. Που χάλασε η ισορροπία και χάθηκε το μαρκάρισμα. Που δεν είναι θέμα κακής ατομικής ποιότητας, είναι θέμα ισορροπιών και συνοχής, ξεκάθαρα. Σωστό αυτό, σωστό αυτό. Εντάξει, σίγουρα ο Γιαννούλης για μένα θα, για να είναι βασικό στον ΠΑΟΚ, χρειάζεται να γίνει μέλος του γκρουπ. Δεν μπορεί δηλαδή έτσι, με σπασμωδικές κινήσεις ακριβώς. Να πάρει μια ροή παιχνιδιών, έτσι. Να μπορέσει να νιώσει ότι δίπλα στον Κρέσπο, που συνήθως ο Κρέσπο παίζει από εκεί, ότι θα γίνουν μια ομάδα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, αν δεν έβρισκε γκολ από το χτύπημα του Ολιβέιρα, νομίζω ότι δεν κινδύνευσε. Είχε σουτ στο παιχνίδι. Δηλαδή, τώρα κάποια σουτ εκτός περιοχής δεν πάτησε δηλαδή, πολλές φορές με αξιώσεις. Τα δύο τέταρτα έτυχε. Είχε κάτι όταν βρήκε χώρο στο δεύτερο μήχρονο. Στο δεύτερο μήχρονο δεν το κοιτάζω. Γιατί στο δεύτερο μήχρονο είναι. Θέλοντας και μην έχει αλλάξει η ισορροπία. Θα ανέβει φυσικά, θα ανέβει ψηλά. Αλλά μέχρι να γίνει το 1-0, νομίζω ότι ο Πάουκ ήταν πραγματικά πολύ ακίνδυνο. Η μοναδική φορά που απείλησε ο Πάουκ ήταν όταν βγήκε στην πλάτη ο Σβιντέρσκι. Από λάθο ξανά και όχι από συνδέμιση. Θα δώσουν και ένα λάθο. Σαφώ. Η λάθος προσέγγιση του Πέντρο Ενίκη στο παιχνίδι ζόρισε πολύ τον Βιερίνια. Ως επιτοπλίστων κακές επιλογές του Ζαμπά στις φάσεις που πήρε και αυτός εκτός και τον ίδιο πολύ κακός χθες ο Ζαμπά, με αποτέλεσμα να βγαίνουν και οι δύο στην πλάτη τους εκτός να απορριθμίζονται και ο Μάτους και ο Βιερίνια. Και επειδή ο Λουτσέσκου προσπαθεί να βρει χημεία στους ακραίους, τον μπακ και τον εξτρέμ, όταν του χαλάει αυτή η συμφωνία και όταν η Ξάνθη έχει πολλά κορμιά στη μεσαία γραμμή, χρειάζεται να γίνει κάτι πολύ καλό στον άξονα για να μπορεί ο Πάκου να κάνει. Και εκεί ήταν πάλι ο Πέλκας, σε αυτό το κομμάτι, και εκεί ήταν ο Πέλκας που ήταν εκτός αρκετό καιρό και φάνηκε ότι. Στο πρώτο ημίρο μου φάνηκε το πιο ξεκάθαρο 4-4-2 που έχω δει στον Πάκο τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ναι, ναι, γιατί τον τρόπο με τον οποίο παίζανε και δύο, δηλαδή παίζανε στην ευθεία. Δεν χαμηλώνει αρκετά προ τα. Γιατί και ο Σφιντέρσκι δείχνει μέχρι στιγμή με την παρουσία του στον Πάκο ότι δεν είναι ο καθαρό αιμό φορ περιοχή. Πολύ λιγότερο και από τον Άκπομ. Και ο Άκπομ είναι πιο συμμετοχικό, αλλά ο Σφιντέρσκι παίζει ακόμα πιο έξω νομίζω. Δηλαδή αυτό που λέει ο Αντώνης ήταν ξεκάθαρο 4-4-2 με δύο επιθετικού που δεν ήταν κανένα φορ περιοχή. Εντάξει, ναι. Θεωρητικά μπορούμε να το πούμε αυτό. Σίγουρα ο Σβιντέρσκι, εμένα μου αρέσει γιατί ένα σέντερφορ περιοχή δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει να παίζει εκτός περιοχή. Είναι απλά το στοιχείο του. Ναι, απλά νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο στο 4-4-2 ο Σβιντέρσκι από το να είναι στο 4-2-3-1 στην κορυφή. Να σου πω και κάτι άλλο τώρα μεταξύ μα. Μετά από δύο χρόνια Πρίγιοβιτς, επιθετικό περιοχή που κάνει πράγματα έξω από την περιοχή, θα περάσει λίγο καιρό να μα φανεί ότι είναι πολυτέλεια. Και ότι δεν είναι. Αυτό είναι. Δεν είναι πολυτελή, είναι αυτό. Αυτό είναι σημαντικό, δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Ότι σήμερα το βγήκαν τα αποτελέσματα. Ναι, το πρωί. Δεν ρίχνω καμιά μορφή στο Πρίγκοβιτς, έτσι. Το παιδί μου στην περιοχή ήταν για 11 στα 10. Ναι, δηλαδή, λέμε μερικές φορές ότι χρειάζεται ένας επιθετικός να σου κάνει τη μισή φάση γκολ. Αυτός έκανε το 1/4. Ναι, ναι. Τι να λέμε τώρα. Και φυσικά... Ναι, το παιχνίδι, νομίζω, ο MVP του παιχνιδιού είναι αναντήρητα ο Σάχοφ. Ο Σάχοφ, ο οποίος
χθες, αν κάποιος του έλεγε, ξέρεις τι, στο τέλος του αγώνα, αν κάποιος του έλεγε, ναι, αυτό το παίχτη εδώ, το λέμε αργό, ότι δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, ότι εντάξει, δεν μας κάνει. Ναι, εντάξει, έχει βάλει 15 γκολ, ναι, στα εύκολα παιχνίδια και... Και θα σου πει αυτός, αυτός εδώ, γι' αυτό τον λέμε, τον ίδιο. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι ο ποδοσφαιριστής που θα κάνει μαζί του τη διαφορά σε επίπεδο υψηλό, αλλά σίγουρα δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν σου χρειάζεται στα, τι να πω, στα 15 με 20 παιχνίδια που έχεις μέσα στη χρονιά. Είναι ένα εργαλείο, σε όλα βασικό. Πολύτιμο εργαλείο που σε αυτό το επίπεδο για όλες τις ομάδες είναι απαραίτητο να υπάρχει. Και κάποιος είχε πει στον Σάχοφ ότι ξέρεις τι, από αυτό το παιχνίδι κρίνεσαι, γιατί όταν θα υπογράψει συμβόλαιο στο 90, θα είχαν μπει 20 φίλες του Πάκου να πάρουν φανέλες και θα τα λες με ένα συμβόλαιο και θα πει έλα γόρμα, έλα, πριν φύγεις, έλα, πάρ' το. Ήταν εξαιρετικός χθες. Είναι εξαιρετικός όλη τη χρονιά. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι ποδοσφαιριστής του γκρουπ. Είναι στον πάγκο, δεν θα αντιδράσει. Οπότε ξέρει ότι θα έχει τα παιχνίδια του. Όταν θα δεχτεί, θα σου δώσει σίγουρα το 6 με 7 κάποιες φορές που μπορεί και σου το δίνει. Δεν είναι τυχαίο του Λουτσέσκου να επιστρέφτηκε στα μεγάλα παιχνίδια. Ναι. Του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου. Δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο. Και πρώτον και κύριον για το θέμα του συνόλου που ανέφερες. Mm-hmm. Το ότι είναι κομμάτι του γκρουπ, του δικού του πυρήνα. Τον Ολιβέιρα πώς τον είδε, γιατί έχω ακούσει πολλές διαφορετικές απόψεις. Σε κάποιους αρέσει που ψάχνει συνεχώς το κάθε το παιχνίδι και κυνηγάει το δύσκολο να κάνει μες στο γήπεδο. Σε άλλους δεν αρέσει, γιατί εντάξει, πολλές φορές αυτό είναι λογικό να φέρει και λάθος μετά βέβαια, έτσι. Πώς το κρίνετε? Χθες το παιχνίδι δεν ξέρω, δεν είναι παιχνίδι που. Δηλαδή, πιστεύω ότι η συνολική εικόνα ήταν κακή. Δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα τώρα από ένα τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή, φαίνεται ότι. Πολλές πάσεις παράδειγμα που μπορεί να πήγε να περάσει στο μεσοδιάστημα. Αν ήταν σε καλύτερη κατάσταση ο Ζαμπά, ο Πέλκας και ο Πέδρο Ενίκε, θα είχαν βγει οι πάσεις σε σωστό timing. Μπορεί να φαίνεται ότι η πάσα είναι κακή. Αλλά εκείνος να έχει δει κάτι άλλο. Στο συμπέκτη, ναι, βέβαια. Αυτό πάνω σε αυτό που λες. Ότι ψάχνει και μερικές φορές νομίζω ότι το εκβιάζει και να ψάξει το κάτι παραπάνω. Το εξηγημένο. Ναι, ναι. Υπάρχουν μερικές φάσεις που η κερκίδα τις αποθεώνει όταν η ομάδα κερδίζει 3-0. Φάσεις που δεν βγαίνουν. Μια πάσα περίεργη που δεν βγαίνει. Στο 3-0 την αποθεώνει. Δεν προσπάθησε. Άμα γίνει αυτή η πάσα στο 0-0 και γίνει λάθος, το στόμα στραβώνει και ξαφνικά κατεβαίνει όλο το. Ό,τι γαλλικό ξέρεις. Ναι. Έχεις μάθει τη ζωή σου. Την όμορφη γλώσσα. Και την λες μέσα σε 15 δευτερόλεπτα εναντίον του ποδοσφαιριστή. Και το λέω αυτό διότι αυτό που έχουμε καταλάβει πλέον από το δείγμα γραφής του Ολιβέιρα είναι ότι αυτός είναι. Σε αυτό το χρόνο σκέφτεται και με αυτόν τον τρόπο σκέφτεται. Το θέμα είναι να τον ακολουθήσουν και άλλοι. Το θέμα είναι να τον ακολουθήσουν και άλλοι, βέβαια, σαφώς. Και όχι να πάει αυτό στο ρυθμό του πίσω για να βρεθεί με τους άλλους. Αυτό είναι το πιο για να σημαντικό. Υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι. Ο Ολιβέιρα είναι από τους λίγους παίχτες που ήταν μεταγραφή της τελευταίας στιγμής πριν καν παίξει. Όσοι δεν τον ξέρανε καλά άκουσαν πάρα πολλά και τους φάνηκαν υπερβολικά και λίγο-λίγο καταλαβαίνουν ότι δεν υπήρχαν υπερβολές. Ότι δεν ήταν από εκείνους το είναι παιχταράς, θα κάνει τα πάντα. Ναι. Είναι αυτός ο παίκτης που περιμένουμε να δούμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν ακούστηκε ότι η ρήτρα του είναι 12 εκατομμύρια ευρώ, είπανε συντάξει κάτι. 12 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Να ποιος είναι. Όταν άρχισαν τα άντε βάν δώστα. Καλά ήταν. Λοιπόν, κλείνουμε το κεφάλαιο του ΠΑΟΚ και κλείνουμε και το πρώτο μισό της εκπομπής. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για τον τρόπο με τον οποίο ο Άρης και ο Ολυμπιακός έκαναν τις ανατροπές σε παιχνίδια νομίζω βγαλμένα του Ολυμπιακού απόλυτου της σεζόν και του Άρη από το δεύτερο μισό της σεζόν. Χαρακτηριστικά δείγματα. Του Άρη του Παντελή. Ακριβώς. Αυτό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Το ανάλυση των Περιπρές είναι εδώ. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί. Βάλαμε λίγο κάτω όλα όσα είδαμε σε τακτικό κομμάτι στο παιχνίδι της Ξάνθης με τον ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε τι συνέβη στο Κλειάνθης Βικελίδης. Εκεί που ο Άρης έκανε ένα καλό ξεκίνημα αγώνα. Αλλά έκανε και όφη να αξίζει το καλό ξεκίνημα. Που ίσως δεν το περιμένανε πολύ. Κάπου σαν να
σαν να έβγαλε το πόδι από τον γκάζι. Μετά σαν το να έκοψε... 20 λεπτό εκεί. Ναι, ναι. Μετά το 20 λεπτό. Ο Όφη έκανε το 0-1 με έναν ωραίο συνδυασμό. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά ο Άρης άρχισε να ξυπνάει και να καταλαβαίνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στον τρόπο παιχνιδιού του. Γιατί άλλαξαν πράγματα στον τρόπο με τον οποίο έφτανε η μπάλα στην περιοχή. Ο Άρης νομίζω στην αρχή έβγαλε μια άνεση ότι θα το βρούμε τον γκολ. Από εδώ από εκεί. Και ίσως... αυτό το από εδώ από εκεί σε μια ομάδα η οποία έχει συγκεκριμένο μοτίβο να προσπαθεί να φέρνει την μπάλα στην περιοχή, ναι, δεν είναι ότι πιο εύκολο. Και ίσως τον ευνηδίασε τον Άρη. Αν και ο Όφη το έχει κάνει αυτό και στην Τούμπα και στο Καραϊσκάκη, παίζει συνεχώς έτσι δηλαδή, με το ίδιο στυλ. Βγαίνει να παίξει ανοιχτά. Δεν φοβάται τα παιχνίδια. Εντάξει, χθες έπαιζε και ένα με τελευταία του χαρτιά, ούτως ή άλλως θέλει την νίκη και εγώ ήταν για τους βαθμούς. Και ίσως τον ευνηδίασε που βγήκε ο Όφη και τον πίστη τόσο ψηλά, έπαιξε τόσο ανοιχτά από το ξεκίνημα. Στο δεύτερο ημίχρονο, πάντα όσα είχαν γίνει και με το χαμένο πέναλτι που πλέον είναι. Πολύ μεγάλο ποσοστό να έχει χάσει 4 πέναλτι. Είναι φοβερό. 50% για τον τόπο. Τα μισά έχει βάλει. Δηλαδή δεν είναι να πει ένα. Είναι 4. Και νομίζω πρέπει να είναι και από διαφορετικού. Ναι. Ο Ντιγκινί είναι ο μόνο που έχει 2-2. Έχουν χάσει και ο Γιουνές και ο Ματέο Γκαρσία. Αλλά βέβαια το διευκρινίσαμε με του ρεπόρτερ του Άρη χθες. Ήταν ευθύνη του Γκαρσία που πήγε και ανέλαβε την πρωτοβουλία να το εκτελέσει. Ενώ υπάρχει εντολή, ο πρώτο εκτελεστή να είναι ο Ντιγκινί. Και ήταν μέσα στο παιχνίδι του Κινή και το πήρε μόνο του Ματέο. Ναι. Δίκο που μαχαίρι είναι. Μάγκα δεν έγινε. Δεν ήταν κακό πέναλτι πάντως. Εντάξει, γωνία τόσο. Δηλαδή ήταν εντυπωσιακή απόκρουση που κάνει ο Σωτηρίου, που γενικά ήταν πολύ καλό. Αλλά στο 55 χτύπησε το παιδί και πήγε ο στρέσματο. Είχε και ένα ακόμα χτύπημα ο Σωτηρίου στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Μια απόκρουση πάλι που έκανε παρόμοια φάση. Ναι, πάλι στο δοκάρι βρήκε. Που έπεσε άτσαλα στο δοκάρι και φάνηκε ότι. Να το πω έτσι, την άκουσε λίγο γιατί έπεσε και κουδούνισε λίγο. Ναι, ναι. Είχε ένα βλέμμα το. Κάτι έγινε. Και έτσι ορίζομαι. Εδώ να σηκώσω. Εδώ Ματίγια. Εντάξει. Εδώ είναι η ποιότητα που λέγαμε. Σε εκτελέσεις φάουλ. Έχει πολλούς καλούς εκτελεστές στημένων στατικών φάσεων ο Άρης. Ο Ματίγια πάντως έχει μεγάλο μερίδιο στην πορεία του Άρη στο δεύτερο γύρο. Έχει δώσει 3 γκολ και 4 assist από τις εκτελέσεις του. Συνολικά στο πρωτάθλημα. Με τα χέρια δεν την έστειλα εκεί. Ψέματα να πούμε, δεν θα την έστειλα εκεί με τα χέρια. Πληκτικό το χτύπημα. Αυτό είναι γαμέθνικη επεισοδία. Το ασπρόπυρο σκαλάματα που λέγαμε πριν. Εκτός αέρα. Μία η Ντόρτμουντ και μία εμείς είναι. Τι, ποιοι μάλλον. Ασπρόπυρο σκαλάματα. Είναι χούλιγκαν εκεί. Γκαλαμάτα. Γκαλαμάτα. Σε ένα γήπεδο πίσω από το γήπεδο φαντάζομαι. Ναι, ναι, εκτός. Ναι, αριστερά είναι το γήπεδο το κανονικό και εδώ είναι το βοηθητικό. Τι είναι αυτά που τόσο μακριά πετάνε, δεν πάνε. Τι είναι αυτή δεν είναι η γέφυρα. Μάθαμε να περιγράφουμε και επεισόδια. Είναι και αυτό, νομίζω ότι σε αυτό όλοι οι Έλληνες δημοσιογράφοι έχουν προβάδισμα. Ένα δεν το ξέρω. Σίγουρα. Τι είναι, λόγω εμπειρίας. Προσφυγές. Νομικό ρεπορτάζ. Οικονομικό ρεπορτάζ. Αύξησε με το κεφαλαίο. Για ένα φιλάκλικα, πες με λίγο. Αύξησε με το ηχικό κεφαλαίο, ξέρεις. Προσφυγή, ξέρεις εσύ. Δίκαιο στη FIFA στην UEFA. Τα ξέρεις αυτά. Τα ξέρεις, αγόρι μου. Τακτικοί δικαστές και δεν συμμαζεύεται. Εδώ ήρθε διαιτητής Γερμανός και δεν ήξερε πότε να διακόψει το παιχνίδι. Πάει να ξαναγίνει. Πού πάτε. Δεν ρώτησε. Πού πάτε. Πού πάτε. Γήπεδα, ξέρετε πώς γίνεται. Πού να ξέρετε εσείς. Πάτε εκεί στις Αγγλίες να πούμε και κάνει ένα χρόνο τότε να μπει στο γήπεδο επειδή λέει κουνιέται λίγο που μπαίνει ο κόσμος. Κουνιέται μωρέ, σιγά μωρέ τώρα. Μωρέ, τι πειράζει μωρέ να πούμε. Μπες μέσα και παίξε το. Ξέρω εγώ να πούμε. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε του Άρη και στο Ματίγια, ο οποίος δεν έχει μόνο καλή εκτέλεση σε φάουλα από μέση απόσταση, αλλά πλέον από παντού τα βρίσκει. Γιατί το σημείο που το έβαλε χθες δεν το είχε ξαναβάλει. Ούτε είχε δώσει assist. Συνήθως από το πλάι μας την έφερνε μέσα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε λίγο. Τώρα το ωραίο σημείο της εκπομπής. Εδώ δεν ξέρω αν είδατε τη φάση που με το βίντεο που σας είχα στείλει. Δες πως δεν κλείνει μέσα ο Αλεξάνδρου Νάρντον. Το βλέπεις. Πως δεν κλείνει μέσα. Οποία τραγικότητα. Το βλέπει μια ώρα το Μαούρα. Δεν ξέρω αν είδατε τη φάση με την άμυνα που βγάζει ο Φαντάικ. Στη φάση που βγαίνει ο Σισοκό με το Σον, δύο εναντίον ενός και είναι μόνος ο Φαντάικ. Τον περιμένει υπομονετικά, του δίνει όλη την πλευρά να μπει με το αριστερό να εκτελέσει, γιατί ξέρει ότι το αριστερό είναι το κακό του πόδι και κλείνει την μπάλα στο Σον
Υποδειγματική αμυντική συμπεριφορά. Αυτό θα, σε ένα εναντίον δύο. Πρέπει να το κόψουμε στο ριπρές, να το δείξουμε. Το πώς συμπεριφέρεσαι σε αμυντική υποαριθμία. Και δίνει το αριστερό του. Το δήλωσε κιόλας ο Φαντάικ ότι πήρα την απόφαση εκείνη τη στιγμή να το κάνω, να του δώσω το αριστερό. Ήξερα ότι είναι το κακό του πόδι, να κλείσω την μπάση στο Σον και α πάρει να φτάρει με το αριστερό. Αγιοτέατε. Εντάξει, πήρε το μικρότερο ρίσκο ουσιαστικά. Και του βγήκε. Και του βγήκε. Ναι, γιατί την έστειλε στα πουλιά ο Σισοκό. Ό,τι πιο σωστό μπορούσε να κάνει. Και πέντε λεπτά μετά ο Βάλτερ Βάιν δεν το δικαιώνει ακόμη περισσότερο. Εν τω μεταξύ μου έστειλαν μήνυμα χθε, Αντώνη, μου λένε το είδε το 2-1 τη Λίβερπουλ. Λέω όχι και μου λένε μη το δει. Είχαν δίκιο. Τι καταλάβω που το είδε. Λοιπόν, ο Άρης λοιπόν, για να επιστρέψω στο σημείο από το οποίο το αφήσαμε πριν το διάλειμμα, ο Άρης έκανε μια νίκη με τον τρόπο που τη έχει κάνει η Παντελίδη. Όταν αποφάσισε το πώς θα μοιράσει την μπάλα από τη μεσαία γραμμή και το πώς θα επιτεθεί στον Όφη, όταν αντιμετώπισε τον Όφη ως μια ομάδα η οποία δεν θα κλειστεί, αλλά πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Και όπως αυτοί παίζουν το παιχνίδι τους, ό,τι και να γίνει, πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Το παιχνίδι μας, ό,τι και να γίνει. Και έχει και έναν παίχτη από τον οποίο είπε στο ότι έχει πάρει 3 γκολ και 4 ασίστ, το Ματίγια, ο οποίος όταν η ομάδα του κερδίζει φάουλ έξω από την περιοχή είναι εκεί και το έδειξε χθες. Όταν η ομάδα του κερδίζει φάουλ στα 20 μέτρα έξω από την περιοχή, είναι εκεί και δεν ξέρεις πώς να τους παίξεις. Να τους παίξεις με ζώνη, να τους παίξεις με man-to-man. Τώρα που παζώνει και man-to-man. Χθες για παράδειγμα, Εξάνδη έπαιξε. Μισό. Ναι. Έπαιξε ζώνη στις στατικές φάσεις από μέση απόσταση και man to man στα corners. Ναι, το επιλέγουν. Το μοίρασε ο. Το επιλέγουν πολύ οι προπονητές. Το μοίρασε ο Ράσταβας. Πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος, εάν διαλέξεις ένα μάτς τυχαία να δεις μέσα στη χρονιά για να καταλάβεις γιατί έχει ζοριστεί αρκετά. Και ενώ έχει τόσο μεγάλη βαθμολογική συγκομιδή, έχει ζοριστεί για να την κάνει και στο τέλος δεν θα καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα, όπως όλα δείχνουν, είναι το χθεσινό του παιχνίδι. Όπου πάλι χρειάζεται να κάνει 30 τελικές. Για να βγάλει 2 γκολ. Και να λέει που χαλάξει ότι εντάξει, 47 νούμερο από πού έχω, πώς να μην το βάλω. Ωραίο γκολ πάντως. Ναι, ωραίο γκολ. Και επειδή δεν είναι κανένας κοντός παίχτης, έχει ένα κορμί να διαχειριστεί για να βάλει. Ναι, είναι δύσκολο το πώς κατεβάζει εκεί το σώμα του και βρίσκει θέλημα, στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει ωραία κίνηση γιατί βλέπει, είναι στο πούμε μπροστά από τον εστία στο κέντρο της μικρής περιοχής και βγαίνει ωραία, όταν βλέπει ότι ο ποδέστης θα σεντράρει, βγαίνει ωραία στην πλάτη της άμυνας, τον χάνει ο Χαφ. Κανονικά ο Χαφ πρέπει να τον ακολουθήσει εκεί. Ο δεξιός μπακ έχει πάρει τον Χασάν, βγαίνει από πίσω μόνος του. Εντάξει, πολύ δύσκολη προβολή. Και το λέω το παιχνίδι ότι είναι δειγματοληπτικό για τον Ολυμπιακό, αλλά είναι και για τον Ατρόμητο. Και για τη φετινή χρονιά του Κουλούρη. Εκεί εγώ θέλω να καταλήξω. Εκεί. Αν εσύ, Ατρόμητο, θες να ανέβεις σε επίπεδο, πρέπει αυτές τις νίκες να μπορείς να διαχειρίζεις αυτά τα παιχνίδια. Για το δεύτερο γύρο του Ατρόμητου κυρίως. Στο πρωτάθλημα φέτος. Αυτό είναι, αφού και είναι αυτό που λέγαμε και τις προάλλες. Ότι άμα θες να αλλάξεις στάτους, πρέπει να σταθεροποιήσεις τέτοιες νίκες. Να μπορέσει να στερεοποιήσει την απόδοσή σου, να ξέρει πώς να χειρίζεσαι παιχνίδια με μεγαλύτερες ομάδες από σένα και με χειρότερες ομάδες από σένα. Δηλαδή δεν γίνεται περισσότερο να προηγήσει, είτε να φαίνει ισοπαλία, είτε τώρα μέσα στο Καραϊσκάκι και κάνει το 0-1. Φύγε με το βαθμό. Κάνε ένα 0-2. Σίγουρα ο Ολυμπιακός ήταν και έδειξε με τις βάσεις της τηλεοπτικής, ήταν καλύτερος. Αλλά θέλω να πω, στέκομαι στον Ατρόμητο γιατί το έχουμε πει παντελημένα και το δείχνει ότι είναι μια παθογένεια της ίδιας της ομάδας. Ναι, φέτος. Γιατί πέρσι είχε 2 διπλά σε ΟΑΚΑ και Καραϊσκάκη. Αλλά φέτος στο δεύτερο μισό έχει καταρρεύσει. Στο δεύτερο μισό έχει καταρρεύσει. Θα βαθμούς από τις θέσεις των ομάδων 10 και κάτω. Ναι. Στο δεύτερο μισό φέτος νομίζω ότι είναι ενδεικτικό αυτό που είδαμε και χθες. Το 0-1 είναι ένα γκολ Κουλούρη. Γκολ Κουλούρη. Αυτό. Το έχει. 17 ο Κουλούρης. Το έχει. Στο πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τον τρόπο που κινείται μέσα στην περιοχή και που μυρίζει τον γκολ. Το πώς κατευθείαν ψάχνει να βρει τρόπο να σουτάρει και να εκτελέσει. Και πλέον. Και με τεχνική ακόμα, για να βγάλουμε προχθές πάλι ναι. Με ένα κοντρόλ, δεύτερο κοντρόλ με το αριστερό σουτ, θα ξεκόντρεται μπροστά του. Και πλέον μιλάμε για μια σεζόν. Δεν μιλάμε για ένα μήνα. Ναι. Δεν μιλάμε για ένα καλό φεγγάρι. Μιλάμε για μια σεζόν που κάθε παίκτη έχει τα πάνω και τα κάτω του. Σωστά. Που είναι σε μια ομάδα που έχει τα πάνω τη και τα κάτω τη, που τελευταία έχει πιο πολύ τα κάτω τη. Αλλά εκείνο. Στα καλά της ομάδας αυτό έκανε, στα down της ομάδας πάλι αυτό κάνει.
Το ζητούμενο, μια και δείχνει ότι είναι καλή σεζόν του, νομίζω ότι το ζητούμενο για τον ίδιο είναι και πρέπει να σταθεροποιήσει την απόδοσή του και την επόμενη σεζόν σε τέτοια νούμερα. Θυμίζει λίγο η σεζόν που έχει κάνει και στην Ανόρθωση. Πάλι είχε 18-20 γκολ πριν επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Αλλά μετά στον ΠΑΟΚ διαφορετική κατάσταση. Τώρα είναι θέμα του τι θα κάνει με την καριέρα του, που θα πάει. Ναι. Γι' αυτό λέω τώρα είναι κομβική απόφαση, γιατί έχει ξαναπεράσει από το ίδιο στάδιο, να έχει κάνει μια πολύ γεμάτη σεζόν με πολλά γκολ σε άλλο πρωτάθλημα βέβαια. Και όταν επέστρεψε δεν του βγήκε. Δεν δικαιώθηκε από αυτήν την επιλογή. Τώρα είναι θέμα και του ΠΑΟΚ και του ίδιου. Έτσι, πώς θα αποφασίσουν να κινηθούν τη νέα σεζόν. Παρένθεση, επειδή σήμερα το πρωί είδα τα γκολ του ΠΑΟΚ στην τηλεόραση, γιατί χθες τα είδα από το γήπεδο. Από πού πάει και την παίρνει ο Ολιβέρα την μπάλα. Αυτό που λέγαμε πριν. Εγώ νόμιζα ότι την πέρασε πάνω από το τείχος και λέω: οκ, εντάξει, έβαλε ένα φάουλ. Μετά βλέπω την κάμερα πίσω και μου έρθετε, δεν του έβαλαν. Τι κάνεις. Έτσι πήγε η μπάλα. Φαλτσάκι, ναι, εντάξει, δύσκολο σουτ, αλλά. Κάνει και σηκώνεται στο όταν. Το είπα και για το Ματίγια, φαίνεται πιο εύκολο. Αυτό και αν δεν μπορώ να το κάνω το χέρι. Φαίνεται να την πάρω την μπάλα, να την κουλουριάσω στο χέρι μου και να τη δώσω. Ναι, και αυτό το κάνει με το πόδι. Κινείται φοβερά, εγώ με τον κουλούρι έχω. Κινείται φοβερά. Το θέμα είναι ότι ο οργανισμός ΠΑΟΚ, νομίζω ότι επειδή ανήκει στον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να τον. Δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Δεν μπορεί να τον εντάξει στο δυναμικό του για να δώσει εδώ. Τον Ιωνόρε έψαχνε επιθετικό και πήγε και πήρε παρόμοιο από όλα πρωτάθλημα. Τελείω αυτό το λέω. Μην το αρτιάζουμε την κουβέντα. Ο Ποντέν, επειδή στο χθεσινό παιχνίδι πρέπει να έψαχνε τον γκολ, όσο δεν τον έχω δει να το ξαναψάχνει τόσο πολύ. Έκανε νομίζω 6-7 τελικές. Καλές τελικές. Δηλαδή που τις δημιούργησε ο ίδιος. Είχε αντίπαλο ένα ή δύο μπροστά του και πήγε, επειδή είναι πολύ πολύ καλός τριπλέ, έναν, δύο, σουτ. Με το αριστερό, με το δεξί. Φοβάμαι πως εγκλωβιστεί σε αυτό. Μάλλον έχει ήδη εγκλωβιστεί. Στο βάρος που έχει ότι δεν βάζει γκολ. Ναι, μα γι' αυτό είναι στον Ολυμπιακό νόμο. Είναι αυτό που λέμε. Γιατί όλη του σεζόν πάλι αυτό το παιχνίδι. Είναι αυτό που λέμε. Αν είχε και τον γκολ δεν θα έπαιζε εδώ. Θα έπαιζε σε πολύ ψηλότερο επίπεδο. Μπράβο και στον Κούτρι για την ωραία ενέργεια που έκανε. Ναι, γίνονται, και αυτό αξίζει να το σημειώσω. Γίνονται επιτέλους και στο δικό μας πρόγραμμα. Τα ωραία του ποδοσφαίρου. Τέτοιες στιγμές. Το χαρούμε λίγο. Το ΑΕΚ Πανετολικός δεν το πιάσαμε καθόλου, αλλά και τι να πιάσουμε. Ναι, φάνταζε λίγο αδιάφορο ούτως ή άλλως. Πολύ κακός ο Πανετολικός. Και είναι άδειες οι ομάδες. Εγώ επιμένω ότι η ΑΕΚ έχει λοκάρει το κύπελλο. Και λογικό είναι ότι δεν έχει άλλο στόχο. Δεν είναι θέμα. Βρίσκει από τον Αλμπάντι, παίρνει πράγματα. Νομίζω ότι ο παίχτης που της δίνει το κάτι διαφορετικό τώρα είναι ο Αλμπάντι. Παίρνει πράγματα. Γιατί είναι και ίσως ο μοναδικός που έχει κάτι να δείξει. Έχει κάτι να πει, έχει όρεξη, έχει διάθεση. Είναι αυτός που έχει κίνδυνο. Ναι. Σε σχέση με τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι νομίζω ότι έχουν αδειάσει όσον αφορά το τι θα κάνω. Για να κερδίσει η ομάδα και τα λοιπά. Την Τετάρτη είναι όλη χρονιά για την ΑΕΚ. Όλη χρονιά είναι Τετάρτη για την ΑΕΚ. Έτσι πως εξελίχθηκε η σεζόν. Να καθαρίσει το παιχνίδι, να καθαρίσει από τον πρώτο μηδενικό. Το πάτησε στο ΑΚΑ. Ναι. Είναι στο ΑΚΑ. Ωραίο παιχνίδι. 9.30 ώρα. Champions League. Ωραίο παιχνίδι. ΑΕΚ Λαμία. Γιατί η Λαμία παίζει πολύ καλά σε ανοιχτό γήπεδο και λογικά η ΑΕΚ θα ανέβει ψηλά να πιέσει. Νομίζω ότι στο ανοιχτό γήπεδο η Λαμία που γνωρίζει ο Χάβος να το παίζει αυτό, νομίζω ότι θα είναι ωραίο. Ο Αστέρας έρχεται στην Τούμπα κινδυνεύοντας. Άλλη κατάσταση από ότι πάει η Λαμία στο ΆΚΑ. Γιατί είναι το δύο. Το κίνητρο είναι μεγάλο. Δεν υπάρχει αυτό το. Άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Το κίνητρο είναι μεγάλο. Πότε θα ξανά έχει ποδοσφαιριστεί στο Αστέρα τώρα να πει ότι να πάω στο τελικό. Το κίνητρο είναι μεγάλο. Δεν πιστεύω. Αν πέσει η ομάδα όμως. Δεν το πιστεύω. Κινδυνεύει ο Αστέρας. Δεν έχω δει το πρόγραμμα. Έχει, εντάξει, έχει καλύτερο πρόγραμμα. Δεν έχω μπει καν στην διαδικασία να δω το πρόγραμμα του Αστέρα. Μου διαφέρουν και εμένα τώρα το παιχνίδι. Λάρισα, Λεβαδιακός και Όφη νομίζω ότι είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τον Αστέρα. Δηλαδή από τους τέσσερις. Λεβαδιακός και Όφη νομίζω έχουν καθαρίσει. Ουσιαστικά τώρα κρίνεται η θέση του Μπαράζ. Γιατί είναι ο Πας Γιάννενα στους 26, ο Αστέρας έχει 27 και η Ξάνθη έχει 29 μετά. Μαζί με τον Πανιόνιο, αν δεν κάνω λάθος. 29 έχει η Ξάνθη, Ναι. Και η Ξάνθη είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχει ένα μάτς θεωρητικά. Τώρα καταλαβαίνω γιατί έλεγε ο Ρώσταβατς ότι και δεν μας φτάνει ένα μάτς, μπορεί να μας φτάσει ένα μάτς. Και σε μια άλλη ερώτηση απάντησε ότι δεν μπορώ να σας πω, δεν είμαι σίγουρος για τους υπολογισμούς μου, για το πόσο δεν χρειάζονται για την παραμονή, γιατί
είναι πολλά μέτωπα ανοιχτά και είναι πολύ σκληρό το πρωτάθλημα και είμαστε αρκετές οι ομάδες που είμαστε προς τα κάτω. Τώρα μου έλυσε την απορία γιατί αυτό δεν το είχα τσεκάρει. Από το πρόγραμμα. Έχει σίγουρα το Πας Γιάννενα όφι Πας Γιάννενα την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη αγωνιστική. Που ξανασμίγουν αυτοί μετά από 20 χρόνια να παίξουν για κατηγορία, ε. Ναι, ουσιαστικά ναι. Γιατί εκεί να τα παράσουμε το Μάουρο. Αν κοιτάξει για τον Όφη είναι δύσκολο. Δηλαδή δεν γκρεμίστηκε, αλλά αυτό δεν φεύγει. Γιατί ο Όφη είναι στου 22, ο Πας Γιάννενα στου 26, είπαμε. Ο Αστέρας στου 27-29 έχουν Ξάνθη και ο Πανιώνιος. Και έχει Πανιώνιος ΑΕΛ. Δηλαδή ο Πανιώνιος είναι ώρα του μπορεί να πάρει το παιχνίδι αυτό για να καθαρίσει. Ο Πας Γιάννενα υποδέχεται το Λεβαδιακό που λογικά έχει τελειώσει. Η Ξάνθη υποδέχεται την ΑΕΚ. Και μετά η Ξάνθη πάει μέσα στο Καραϊσκάκι. Και έχει Πας Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης. Εκεί θα γίνει ο κακός χαμός. 14 Απρίλια, τη μεθεπόμενη αγωνιστική, την 28η. Εκεί θα γίνει ο κακός χαμός. Τώρα έχουμε τρεις αγωνιστικές. Και Λεβαδιακός Πανιώνιος. Είναι τώρα παίζουμε 7 και 14 και 21 και μετά είναι το διακοπή. Ναι, 28 είναι το Πάσχα. 28 είναι το Πάσχα. Ναι. Διακοπή έχουμε. Ναι, έχει διακοπή το Πάσχα. Ναι, ναι, ναι. 28. Αργά είναι πάλι το Πάσχα. Ξάνθη έχει τον Απόλλωνα πρώτη-τελευταία αγωνιστική και έρχεται στο κλειδάκι του και λύζει την τελευταία. Mm. Και ο Αστέρας παίζει πρώτη-τελευταία στην έδρα του Όφη και την τελευταία αποδέχεται τον Πανιόνιο. Έχει παιχνίδια δηλαδή με ομάδες που έχουν ενδιαφέρον επίσης, αλλά εντάξει, δεν έχει παιχνίδια με τους μεγάλους. Να δούμε, έχει ακόμη δρόμο τον Πάσχα. Μπλέξανε εκεί τα μπουτια του 6 ομάδες, πώς τα καταφέρανε. Όταν θεωρητικά έμειναν χωρίς κίνητρο νωρίς και λίγο. Όριστε, ξανά θέλει να κάνει 10 μάτς χωρίς νίκη. Μακρά η περίοδος του τρεφορμαρίσματος και τώρα φτάνει σημείο να κινδυνεύει. Είναι πολλά. Βέβαια είναι πολλά. Είναι το 1 τρίτο του πρωταθλήματος. Σερί. Είναι όλος ο δεύτερος γύρος. Σχεδόν. Ναι. Πάρα ένα παιχνίδι. Την πρεμιέρα, ναι. Την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου θα κέρδισε, φαντάζομαι. Κινητά έκανε 10. Απλά είχε και το παιχνίδι με τον Άρη, νομίζω είναι σε αυτά τα 10 που είχε γίνει. Ήταν για την τελευταία του πρώτου και έγινε μετά. Οπότε δύο μάτσου ουσιαστικά έχει κερδίσει το παιχνίδι. Άμα σε πάρει Βάρνα. Έτσι ακριβώ. Όπω αντίστοιχα υπάρχουν παιχνίδια που τα κερδίζει χωρί να καταλάβει τι έκανε. Και τώρα την άλλη εβδομάδα παίζει ΑΕΚ Ξάνθη, Ξάνθη ΑΕΚ. Σα δίνω από τώρα να. Το κλείδωσες. Κλείδωσες. Άδεια μπαταρία, ε. Για κερδί. Ναι. Άδεια μπαταρία από τον ημιτελικό. Σου λέει. Οι άλλοι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο. Γεια σας. Μα είσαι το τρόπο που σκέφτεσαι. Ξέρεις τώρα το αριστερό χέρι δεν κινείται προς το κινητό να πάνε από την απόδοση. Ήδη σιγά σιγά. Ξεκίνησε τα βήματα, τα πλάγια. Σαν τον κάβουρα πάει το αριστερό μου χέρι τώρα. Να σκέφτομαι. Λοιπόν, ο Μέση είδα τι έβαλε, δεν είπαμε καθόλου για Μέση. Ωραία, περνούσα από το φτάνει αυτό το λιβάνι. Φτάνει. 10 χρόνια 40 γκολ τη χρονιά. Φτάνει. 10 χρόνια 40 γκολ τη χρονιά. Και την γκολ, τι έβαλε πάλι. 10 χρόνια 40 γκολ τη χρονιά. Κάτσε δε φιλιστή, δηλαδή όταν παίζει τώρα του φίλου δεν έχουν οι άλλοι. Τι είπε. 10 χρόνια 40 γκολ τη χρονιά. 40 γκολ τη χρονιά. Και εξής, να πεις ότι είναι, ναι, πεις ότι είναι και κανένας μοναχοφάης. Δίνει και assist. Ναι. Κάτσε λίγο, άσε μας και με τους υπόλοιπους. Το παράπονο με βγαίνει. Θα μου πεις. Αλλά 50 λέει για να φτάσει στον Μπελέ στα 600 πώς, κάτι. Πώς αλλιώς θα είχε η Μπαρτσελόνα 7 από τα θέματα τα τελευταία 10 χρόνια. Γάμο το. Αυτό το γάμο. Αλλά πόσα, πόσα θέλει για να φτάσει στο Τιρεάλ, στα πρωταθλήματα. Α, ψέμα θα σου πω. Και εγώ τώρα είναι 30-28, κάπως έτσι, νομίζω είναι πίσω ακόμα. Την πλησιάζει όμως. Νομίζω ότι αν η Μπάρτσα δεν καταφέρει να περάσει μπροστά και με πάλι με το ζόρι. Τέτοια κατάσταση στο Μέση. Πάλι με το ζόρι. Ανατροπή, αυτά. Και ο Ζιντάν κύριος, έτσι, έβαλε το γιο του να παίξει θερμοτοφύλακας, είπε ότι δεν έκανε ντεμπούτ ο γιος μου, έκανε ντεμπούτ ένας παίκτης του ρόστερ. Ακούστηκε. Για πότε θα τον κρατήσουν τώρα, θα διώξουν τον Κουρτουά και θα γίνει χαμός. Νάβας και Ζιντάν θα είναι την επόμενη χρονιά. Δύο θερμοτοφύλακες. Ψηφίζει Νάβας, ε. Φυσικά ψηφίζω Νάβας. Μα δεν υπήρχε κανένα λόγο να γίνει η μεταγραφή του Κουρτουά. Ναι, ούτε ένα. Τον έχει ξαναμιλήσει γι' αυτό λέω και είναι. Είναι ναυικό ο. ο Τάσο. Δεν το συζητάει καν. Ο Ζήφκοβιτς χθες έκανε με εμφάνιση μεταγραφή, μια και λέμε για τερματοφύλακε. Μεταγραφή στον ΠΑΟΚ που ήταν ο αντίπαλο. Δεν είναι. Ναι, έβγαλε, για. Ξέρεις τι, αυτός κάνει το καθήκον του. Δηλαδή με αυτό που μας λέει και ο Δημήτρης για το Βεντάλια, την τεχνική. Έκλεισε όσο μπορούσε την αιστεία του.
Τώρα τα τελειώματα που κάνουν είναι κακά. Δεν έχει κανένα τελειώμα είναι... που λες. Πάει και το βγάζει ο άλλος. Ναι. Τα τελειώματα ο άλλος κλείνει όσο μπορεί την ευστία του και τα στέλνει πάνω του. Τεχνική τερματοφυλάκια έχουν μάθει πολύ. Να την βγάζουν αυτόματα, ό,τι και να γίνει, βέβαια. Ο κόσμος να χαλάσει, είτε σε πιο χαλαρή φάση, είτε την ώρα που καίγονται όλοι. Παίζεις στην έδρα σου, αλλά υπάρχουν 7.000 φιλάθλοι του αντιπάλου και κάνουν ησυχία για να ακούσουν την μπάλα να φτάνει στο δεκτάκι. Δεν την έχουν. Σωστό, σωστό. Έτσι. Γιατί η σταθερότητα του Ζήφκοβιτς είναι αυτή. Είναι ένας κανονικός θεματοφύλακας και νομίζω ότι αυτό που λες ότι είναι το πιο σημαντικό του. Είναι σταθερά σε μια καλή κατάσταση. Αυτό είναι και, νομίζω είναι και αυτό που ψάχνει σε μια ομάδα. Έτσι. Να έχει ένα σταθερό θεματοφύλακα. Σημαντικό. Ιάγο Άσπας. Κλείνοντας, ο Ιάγο Άσπας ξανά έκανε μετά από 10 χρόνια αυτό που δεν είναι εύκολο να το έχει στο μυαλό του ένας ποδοσφαιριστής, να μπει να παίξει για την ομάδα του για να νικήσει, για να παραμείνει. Το έκανε πιτσιρίκος, το κάνει και τώρα. Η Θέλτα είχε μία νίκη στα 13 παιχνίδια στα οποία απουσίαζε. Ναι. Και το σκόρ είναι 0-2. 0-2. Με τη Βιγιαρεάλ, η οποία είναι από πάνω της στη βαθμολογία. Είναι όχι με αδιάφορο. Όχι στημένο. Παίζει ο 17ος με τον 7ο που είναι αδιάφορο στα καλαπαλίκια του. 16ος με 17ο. Ναι. Ναι. Καίει το θέμα. Καίει. Και μπαίνει ο Άσπας. Και είναι 0-2 στο 20. Στο ημίχρονο. Ναι. Γιούχα στους ποδοσφαιριστές της ομάδας ότι φύγεται από εδώ, πετάξε τις φανέλες κτλ. Ναι. Αυτό το ακούει στον πάγκο. Και ο Ιάγκο σηκώνεται τον πάγκο. Είμαι εδώ. Και μπαίνει και μέσα γυρίζει. Και γυρίζει το παιχνίδι 3-2. Αυτά μας άρεσε. Το θέμα είναι ότι έκλαιγε στο. Μόλις βγήκε αλλαγή στο 92, τον βγάζει. Τον αποθεώνει το γήπεδο, φωνάζει το όνομά του και δεν μπορεί να σταματήσει να κλαίει. Γιατί, θεώρησε προσβολή για τους ίδιους τους συμπαίκτες του, με την προσπάθεια που έχουν κάνει τόσα χρόνια, να ακούει τους οπαδούς της ομάδας να τους βρίζουν. Και επειδή ο ίδιος είναι φίλος της ομάδας, δεν το άντεξε αυτό. Δηλαδή από μέσα του βγήκε ένα παράπονο, μια αδικία. Και ευτυχώς, επειδή το σκέφτηκε, δεν το έκανε. Γιατί κάποιος που αυτό που σκέφτηκε το έκανε, την πλήρωνε ακόμα να του κάνει η σουτ. Γελάς, ε. Θα μπορούσε να παίξει. Είδες το σχόλιο του φίλου μου του Σιάφου. Που έριξε γιατί τον λέει, τον ήθελα στη Λίβερπουλ. Γιατί δεν τον έχετε φέρει στη Λίβερπουλ ακόμα. Και πράγματι, ποιοτικό ποδοσφαιριστή με τέτοια χαρακτηριστικά η Λίβερπουλ δεν διαθέτει. Έτσι. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι όλοι έχουν ταχύτητα, δύναμη, καλές πάσεις, μικρές μεταβάσεις, μεγάλες, αλλά φαντασία, έτσι, τεχνική κατάρτιση που να μπορεί να διασπάει η άμυνας δεν υπάρχει. Λοιπόν, το λήξαμε. Έχουμε φτάσει στις 3. Ο Γιώργος Ζαγόρας θα πάρει σκυτάλι για να εκτελέσει πέναλτι μέχρι τις 5. Το ανάλυση των περιπρέσεις ήταν μαζί σας από τις 2 μέχρι τώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο το μεσημέρι στις 2. Βάζοντας μια δεύτερη ματιά σε όσα θα έχουμε πλέον αναλύσει από το Σαββατοκύριακο, αλλά και με φόντο τους ημιτελικούς, αφού πάνω κάτω νομίζω θα ξέρουμε και τις 18 προθέσεις των 4 προπονητών ενώψη αυτών των 2 αγώνων για το ελληνικό κύπελο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.